να ενδιαφερθεί για τα κοινά. Αυτός είναι ο στόχος της εφημερίδας, λέγεται Περικλής. Mm-hmm. Ο Περικλής φυσικά είναι ένα σύμβολο της αρχαίας Αθήνας, mm-hmm. της άμυσης δημοκρατίας mm-hmm. και γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Έτσι, είναι yeah. σαν εργαλείο. Βγαίνει mm-hmm. περίπου 2.000 φύλλα, διαδένεται και κάπου-κάπου στο Πάλι Πανεπιστήμιο και στη νομική σχολή. Ωραία. Και δίνεται και σε κομματικούς φορείς. Σε κομματικούς φορείς. Και για να κλείσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε, ποιο είναι το μήνυμά σας? Το μήνυμά μου, το τελικό μήνυμά σας σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι πριν από το 2010, που έρχεται η παγκόσμια οικονομική κρίση, ήθελα να τονίσω ότι είναι αναγκαία η ένωση των Ελλήνων. Να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να συρρυκνώσουμε τις δυνάμεις μας, να ξεπεράσουμε την παγκόσμια οικονομική που είναι, κρίση που είναι προγραμματισμένη και έπειτα να αρχίσει ο ελληνισμός ξανά και να εξοδοθούν οι ανθένες και αυτοί που ανήκουν στις στοές. Δηλαδή μιλάω σε όλους τους Έλληνες, μιλάω για τους ομογενείς που έχουν δύναμη, μιλάω για τους πολιτικούς φορείς που είναι λίγοι σε όλα ακόμα, θέλει λίγοι πατριώτες. Που κατακρατούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Συνταγματικές, αυτές είναι οι τελευταίες, θα σας κουράσω, συνταγματικές προτάσεις. Όπως γινόταν στην αρχαία Αθήνα, στο αρχαίο αρχιναϊκό ιδεώδες, στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Επιτροπή Ελέγχου Υποψηφιότητας, όπως η Επιτροπή Απολογισμού Θητείας. Θα εκλέγονται μόνο απλοί ενεργοί πολίτες που δεν έχουν σχέση με τον κομματισμό και είναι μορφωμένοι. Η εκλογή θα γίνεται με την βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης.